Μειωμένα εκαθαριστικά ένφια θα λάβουν, όπω και σε όλη τη χώρα, 8 στου 10 ιδιοκτήτε ακινήτων τη Κρήτη. Η μεταρρύθμιση του ένφια φέρνει νέου συντελεστέ υπολογισμού του φόρου, προκειμένου να εξουδετερωθούν επιβαρύνσει από τι αυξήσει στι αντικειμενικέ αξίε και να προκύψουν ελαφρύνσει, που ωστόσο για τη συντριπτική πλειοψηφία δεν θα είναι μεγάλε. Τα φυσικά πρόσωπα ή πολλοί, το 80% όπω ανέφερα, πραγματικότητα είναι, θα έχουν μια πολύ μικρή μείωση. Οι, πολ... οι λίγοι όμως φυσικά πρόσωπα θα έχουν μια τεράστια μείωση. Συνεπώς θα... Θα... Η... Η ανα... αυτή η ανακοίνωση για το ότι θα... δεν θα πληρωθεί τα δεκατομμύρια ευρώ από το ΕΜΒΙΑ δυστυχώς θα πάει σε ένα επίπεδο 90% σε αυτούς που έχουν πάρα πολλά κίνητα. Οι δόσεις αποπληρώμης του ΕΝΦΙΑ ΕΕ αυξάνονται από 6 σε 10, δίνοντας μικρή ανάσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί τον Μάιο. Αυτό θα διευκολύνει τα νοικοκυρία επειδή θα είναι σε μικρότερες δόσεις, χωρίς όμως να έχει και τεράστια διαφορά για το θέμα της μείωσης. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου 150 τετραγωνικών μέτρων στη Σιτία 15 ετία με τιμή ζώνης 850 ευρώ πλήρωσε το 2021 φόρο 382,80 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.200 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 231 ευρώ μειωμένο κατά 39,66%. Πραγματικά έχουμε ένα 36% μείωση του φόρου από το 2018. Επαληθεύτηκε δηλαδή η κυβέρνηση σε αυτό που έλεγε και έκανε αυτή τη μείωση. Ε, το 80% των φυσικών προσώπων, το 80% των φυσικών προσώπων, όχι των εταιριών δηλαδή, θα δούνε μία μικρή μείωση ε, στον λογαριασμό τους στον έμφυα. Για περίπου 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ο λογαριασμό του φόρου ακινήτων θα είναι μειωμένο ακόμη και πάνω από 30%, ενώ 900.000 δεν θα έχουν καμία αλλαγή στο λογαριασμό. Αντίθετα, περίπου 350.000 ιδιοκτήτες θα καταβάλουν υψηλότερο φόρο σε σχέση με το 2021, ενώ 180.000 εξ αυτών που διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία σε περιοχέ όπου οι αντικειμενικέ αξίε αυξήθηκαν σημαντικά, αναμένεται να δεχτούν επιβάρυνση. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίση κατάργηση του συμπληρωματικού ένφια για τα φυσικά πρόσωπα και επιβολή ενό φόρου στην αξία που έχει κάθε ακίνητο. Σημαίνει ότι ένα που έχει 50 ακίνητα, που το καθένα ήταν όλα κάτω από 400.000, ξαφνικά θα κερδίσει και 10.000 ευρώ ένφια ο ίδιο μόνο του. Δηλαδή έχουμε μια είναι λίγο ιδιαίτερη. Την ίδια στιγμή, αύξηση καταγράφεται στι ζητούμενες τιμέ πώληση και ενοικίαση κατοικιών στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα αλλά και στην Κρήτη. Το κράτο, κατά τη γνώμη μου, όπω παρεμβαίνει σε διάφορα σημεία για να προστατεύσει του μη έχοντε ή αυτού που, που, είναι οι περισσότεροι, που είναι οι οριακοί οι λεγόμενοι, θα έπρεπε να κάνει μία παρέμβαση με, τη, με, την πομιδά εκεί, όπου να μπορεί να, να περιορίσει αυτή την αύξηση για να βοηθήσει τον κόσμο. Οι τιμέ ενοικίαση κατοικιών στην Κρήτη έχουν ξεκάθαρα αυξητική τάση, με εξαίρεση την πόλη του Ρεθύμνου, στην οποία διαφαίνεται μείωση των τιμών τον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα, τα στοιχεία για Χανιά και Λασίδη δείχνουν εκτόξευση των τιμών.